Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, που με αφορμή αυτή την επιστολή που θα σας διαβάσω σε λίγο, που το έχει στείλει μια νεαρή φίλη, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς οι ίδιοι την ικανότητά μας και τις πιθανότητες μας για δημιουργία σοβαρής σχέσης και οικογένειας. Λοιπόν, η φίλη που έστειλε την επιστολή έχει βάλει τίτλο «Θέλω να έχω φυσιολογική σχέση και να κάνω οικογένεια, αλλά πέφτω σε προβληματικούς. Γιατί?» Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, καταρχάς να σε ευχαριστήσω που είσαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, ειλικρινής και ευθύς. Δύσκολο στις μέρες μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν διάφορα θέματα που με προβληματίζουν τον τελευταίο καιρό. Στα 19 μου, τώρα η φίλη είναι 27, στα 19 μου ερωτεύτηκα κάποιον, τώρα είναι πρώην, που θεωρούσα ότι ήταν ο άντρας της ζωής μου. Μετά από 8 χρόνια κατανοώ ότι ήταν φυσιολογικό αυτό που ένιωθα τότε, γιατί ήταν ο πρώτος μου έρωτας με κάποιον αρκετά εμφανίσιμο τότε και 6 χρόνια μεγαλύτερό μου. Αυτή η σχέση κράτησε 5 χρόνια on and off. And on off σημαίνει τα βρίσκανε και τα χαλάγανε και τα βρίσκανε. Χωρίζαμε και στο ενδιάμεσο έκανε σχέση με άλλες και επέστρεφε πίσω και τον δεχόμουν. Αυτό είχε γίνει 4 φορές αυτά τα 5 χρόνια, μέχρι την τελευταία φορά που η καινούργια κοπέλα του ήταν φίλη μου. Ωραίος boyfriend αυτός, ωραίος φίλος και ωραία φίλη. Όταν χώρισε και με αυτήν και ήρθε ξανά πίσω σε μένα, τον είχα δεχτεί και συγκατοικήσαμε για 4 μήνες, ώσπου ξύπνησα ένα πρωί και αποφάσισα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσα να βασιστώ ή να εμπιστευτώ για να δημιουργήσω οικογένεια μαζί του. Σου πήρε 5 χρόνια, αλλά τουλάχιστον στο τέλος το κατάλαβες. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη σχέση οι γονείς μου δεν την ενέκριναν από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν αποφάσισα να συγκατοικήσω μαζί του, η μητέρα μου είπε πήγαινε, αλλά μην επιστρέψεις. Και εκεί είχα αποστασιοποιηθεί από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου, που επίσης δεν συμφωνούσε με αυτή την επιλογή μου, θεωρούσε ότι ήταν καλύτερα να με αφήσουν να αντιληφθώ μόνη μου κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο έγινε. Δεν τους αδικώ, στην τελική είχαν δίκιο, αλλά αν δεν είχα τον πόλεμο από την αρχή, ίσως να αντιλαμβανόμουν πολλά νωρίτερα και όχι μετά από 5 χρόνια. Εδώ θέλω να πω ότι είναι αλήθεια πως όταν εμείς οι γονείς πάμε κόντρα στις σχέσεις των παιδιών μας, έστω και αν έχουμε δίκιο να ανησυχούμε με αυτές τις σχέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα από αντιδραστικότητα, από αντίδραση του παιδί μας, να συνεχίσει μια σχέση η οποία δεν του κάνει, δεν της κάνει καλό, ενώ αν εμείς σιωπήσουμε, πούμε την άποψή μας και μετά κλείσουμε το στόμα μας και αφήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν τη ζωή τους, είναι πολύ πιο πιθανό να το δουν πιο νωρίς. Και το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, άνθρωποι να μετανιώνουν πικρά εκ των υστέρων, γιατί επέμειναν να αποδείξουν στο περιβάλλον τους, στους γονείς τους, στους φίλους τους ή στο οικογενειακό περιβάλλον το δικό τους ή του συντρόφου τους ή της συντρόφου τους, ότι έκαναν καλή επιλογή και να πούν ας ήμουν από την αρχή αδιάφορος για το τι λένε οι άλλοι και να έδινε έμφαση στη σχέση. Όμως δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό όταν είσαι μικρός ή όταν βρίσκεσαι σε μια συνθήκη που δέχεσαι πιέσεις για τη σχέση. Οπότε αν πραγματικά αγαπούμε έναν άνθρωπο και ενδιαφερόμαστε για την ζωή του και ανησυχούμε για το πώς πάει μια σχέση, σίγουρα δεν είναι χρήσιμο να τον πιέζουμε και να τον προσπαθούμε να τον κάνουμε να χωρίσει από εκείνη τη σχέση. Σίγουρα όχι. Πάμε να δούμε τι λέει η φίλη. Επίσης, στα 21 μου είχα ανακαλύψει ότι ήμουν έγκυος μαζί του. Το είπα στον ίδιο, ο οποίος ήθελε να το κρατήσω και να παντρευτούμε κτλ. Η μητέρα μου μου είπε, δεν θα το κρατήσεις έτσι, και ο πατέρας μου, είναι δική σου απόφαση, αποφάσισε και πες μας. Εγώ ανέκαθεν αγαπούσα τα παιδιά και ποτέ δεν τα θεωρούσα πρόβλημα και πάντα ονειρευόμουν να φτιάξω τη δική μου οικογένεια. Τότε ακόμη σπούδαζα και χωρίς πολλή σκέψη προχώρησα στην άμβλωση. Όμως υπήρχαν στιγμές που μετάνιωνα για αυτό που έκανα. Τώρα θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Χώρισα λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο και την επομένη το πρωί που έφυγα από το διαμέρισμα που νοικιάζαμε,
Ήταν λες και δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο άνθρωπος για μένα. Ούτε τον έψαξα ξανά, ούτε νοστάλγησα το οτιδήποτε. Ένιωθα ότι ήθελα να μείνω μόνη για λίγο καιρό. Φαίνεται ότι είχες εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για σύνδεση και σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ώστε όταν χώρισες πλέον να σου είναι διάφορος. Ευτυχώς. Κάτι καλό τουλάχιστον. Ξαφνικά μου στέλνει κάποιος μήνυμα στα social media και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το χαβαλέ, χαλαρά. Ήταν γνωστό δημόσιο πρόσωπο 10 χρόνια μεγαλύτερος. Μιλούσαμε για αρκετό καιρό μέχρι που μου είπε ότι ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Αυτό το γνώριζα από πριν. Δεν με ενοχλούσε στην προκειμένη φάση γιατί δεν έψαχνα κάτι σοβαρό ή κάποιον που να ήταν επίσημα η σχέση μου. Βγαίναμε έξω παρέα, ποτέ μόνοι μας, για φαγητό, ποτό και καταλήγαμε πάντα στην πράξη. Δεν είχε γίνει ποτέ συζήτηση για τη γυναίκα του, ούτε αν θα χωρίσει, ούτε μιλήσαμε ποτέ για πιθανόν κοινό μέλλον. Αυτό κράτησε 8 μήνες, όπου πλέον είχα κουραστεί να παίζω το ρόλο αυτό, να κρύβομαι κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι είχα αναπτύξει συναισθήματα και έτσι τερματίστηκε όλο αυτό. Μετά από κάποιους μήνες γνώρισα κάποιον άλλον μέσω κοινών γνωστών, 14 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Μόλις τους τον είδα, κάτι ένιωσα, δεν ξέρω. Μαθαίνω από τους κοινούς μας γνωστούς ότι συγκατοικούσε με κάποια, δεν είναι παντρεμένη και έχουν μαζί 2 παιδιά. Συνέχισα να μιλώ μαζί του και μπορώ να πω ότι δεν κρυβόμασταν ιδιαίτερα στις εξόδους μας και τον έβλεπα σχεδόν καθημερινά. Ξέρω ότι κοιμόντουσα σε ξεχωριστά δωμάτια με τη σύντροφό του γιατί κάθε βράδυ μιλούσαμε βιντεοκλήση. Με τη σύντροφο του είναι μαζί κοντά 20 χρόνια. Είχα γνωρίσει το μικρό του το παιδί από τότε που ήταν βρέφος. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί, ακόμη περισσότερα και από την πρώτη μου σχέση. Τον εμπιστευόμουν. Ήταν κύριος απέναντί μου. Δεν ήταν όμως κύριος απέναντι στη σύντροφο του, Δεν τον έπιασα ποτέ να λέει ψέματα. Σίγουρα έλεγε ψέματα στη γυναίκα του όμως, στη σύντροφο του και στη μητέρα των παιδιών του. Δεν συμμετείχε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις ή εξόδους και παρόλη την κατάσταση δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση. Πέρασαν οι πρώτοι 6 μήνες που ήμασταν μαζί, είχε γνωρίσει τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Η οικογένεια μου δεν γνώριζε την αλήθεια. Ήξεραν μόνο ότι ήταν χωρισμένος με ένα παιδί στην εφηβεία. Εδώ η μητέρα μου πάλι είχε αντιρρήσεις. Ο πατέρας μου δεν το θεωρούσε πρόβλημα όπως ούτε κι εγώ. Ναι, αλλά ο πατέρας σου δεν ήξερε πως ήταν ακόμη ουσιαστικά παντρεμένος, γιατί δεν είναι ο γάμος που κάνει, δεν είναι το χαρτί, η τελετή που κάνει το γάμο, είναι στο πως ζει κάποιος και πως είναι η ζωή του. Ζούσε με μια γυναίκα με την οποία είχε και 2 παιδιά και μάλιστα το μικρό παιδί. Μου είχε πει ότι θα τριοχειοδρομούσε την κατάσταση για να χωρίσει, απλώς τον καθυστερούσε η όλη κατάσταση με τον κορονοϊό. 10 μήνες μαζί και ακόμη να κάνει κάποια ενέργεια. Μπαίνουμε στο 2021, όπου μου είχε πει μέχρι τον Ιούνιο που θα τελειώσει ο κορονοϊός θα χωρίσει. Τι ωραία που δεν τέλειωσε ο κορονοϊός, Έρχεται Ιούνιος 2021 και μου λέει μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάει το παιδί σχολείο, το μικρό. Εγώ άρχισα να αντιδρώ γιατί δεν μπορούσα να είμαι η δεύτερη. Του είχα πει, αφού δεν με παρουσιάζεις τους φίλους και αφού αναβάλεις συνέχεια την έξοδο από την άλλη σχέση, τότε κι εγώ θα λειτουργώ λες και είμαι ελεύθερη. Και έτσι έβγαινα μόνη με τους φίλους μου χωρίς να του λέω να έρθει. Κάποιες φορές αν πήγαινα σε κλαπ ερχόταν ακάλεστος και καλά έκπληξη, αλλά εγώ καταλάβαινα από το ύφος του ότι ερχόταν για να με ελέγξει. Ήθελε συνέχεια να στέκομαι δίπλα του ή να με αγκαλιάζει και αυτό φαινόταν ότι το έκανε επίτηδες για να δείχνουμε προς τα έξω ότι είμαστε μαζί, κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Ξεκίνησε τις ζήλες και τον έλεγχο. Γινόταν πιεστικός. Αν καθυστερούσα να απαντήσω σε μήνυμα ή τηλέφωνο, γινόταν έξαλλος. Το αποκορύφωμα ήταν που βγήκαμε ένα βράδυ μαζί με τους φίλους μου και ήρθε μαζί μας. Τυχαία εκεί που πήγαμε ήταν και ο πρώην μου, ο μεγάλος έρωτας εντός εισαγωγικών. Όλο το βράδυ με μετακινούσε, λες και ήμουν έπιπλο, και ήθελε να βλέπω προς την κατεύθυνση που ήταν αυτός, δηλαδή να βλέπω τοίχο και να μην βλέπω τον κόσμο, γιατί σημαίνει ότι παρακολουθούσα τον πρώην μου. Αυτό δεν έπαιζε διότι απλώς δεν με ενδιέφερε. Τέλος πάντων έγιναν έξαλλοι. Φύγαμε από το μαγαζί που ήμασταν, πέρασαν 2 μέρες και του είπα να χωρίσουμε γιατί δεν νιώθω τίποτα και κουράστηκα με αυτή την κατάσταση. Με κοροϊδεύεις 1,5 χρόνο ότι θα χωρίσεις και δεν κάνεις τίποτα. Και εγώ δεν έχω άλλο χρόνο να χάνω. Και έτσι χωρίσαμε τέλος του καλοκαιριού του 2021.
Μετά από όλα αυτά που μου συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, με προβληματίζουν τα ακόλουθα. Πρώτο, γιατί ασχολούμαι συνέχεια με προβληματικές καταστάσεις. Γιατί προφανώς σε ελκύουν οι προβληματικές καταστάσεις και θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Γιατί με ελκύουν οι μεγαλύτεροι άντρες. Γιατί δεν μπορώ να βρω έναν εντός εισαγωγικών φυσιολογικό άνθρωπο. Γιατί πρέπει να γίνεις πρώτα εσύ φυσιολογικός άνθρωπος εντός εισαγωγικών για να βρεις και έναν φυσιολογικό άνθρωπο και να μπορέσεις να τον εκτιμήσεις και να σε έλξει, να σε ελκύσει ερωτικά. Οι άντρες που είναι κοντά στην ηλικία μου, 28 χρονών, δεν ψάχνουν για σοβαρή σχέση, γάμο, οικογένεια κτλ. Που είναι αυτά που πλέον επιθυμώ εγώ. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν οι άντρες στην ηλικία σου κοντά στα 28-30 δεν ψάχνουν για σοβαρή σχέση, γάμο, οικογένεια κτλ. Και επίσης δεν είμαι σίγουρη αν εσύ επιθυμείς να έχεις γάμο, οικογένεια και παιδιά κτλ. Θα με πεις παράλογη, αλλά ανησυχώ και θέλω να κάνω σύντομα παιδιά και να έχω μια φυσιολογική σχέση και οικογένεια. Θα με βοηθούσε πολύ αν μπορούσες να με κατατοπίσεις για να νιώσω εγώ καλά με τον εαυτό μου και πώς να ελκύω άτομα που όντως θα αξίζει να ασχοληθώ μαζί τους και να επενδύσω σε αυτούς συναισθήματα και χρόνο. Αν θεωρείς ότι οι απαντήσεις σου στα πιο πάνω θα ήταν βοηθητικές και για άλλους ανθρώπους, δεν θα με πείραζε να φτιάξει ένα βιντεάκι. Απλά να μην αναφέρεις το όνομά μου. Όχι μόνο δεν αναφέρω το όνομά σου, αλλά το διάβασα και όλα στο mail σου και με τρόπο που να είναι λιγότερο ενδεικτικό. Λοιπόν. Ρωτάει φίλη, γιατί ασχολούμαι συνέχεια με προβληματικές καταστάσεις. Επειδή αυτές τις προβληματικές καταστάσεις τις βρίσκεις ελκυστικές. Γιατί τις βρίσκεις ελκυστικές, δεν μπορώ να ξέρω. Μόνο αν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, διαμέσου της ψυχοθεραπείας θα ανακαλύψετε μαζί με το ψυχολόγο σου, ψυχοθεραπευτή σου, ψυχολόγο σου, ψυχοθεραπεύτρια σου, τους λόγους για τους οποίους σε ελκύουν οι προβληματικές καταστάσεις. Ίσως έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Αν μεγάλωσες με έναν τρόπο που να μην έχεις αναπτύξει ασφαλή δεσμό, ασφαλή τύπο δεσμού, που δεν ξέρεις πώς να συνδέεσαι ουσιαστικά και ασφαλώς με τους ανθρώπους, ίσως ελκύεσαι από προβληματικές καταστάσεις, επειδή δεν μπορείς εσύ ίδια και να αναγνωρίσεις το υγιές, αλλά και να το βιώσεις το υγιές. Θα σου το πω και στη συνέχεια, σου το λέω και τώρα, ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς τη σχέση σου, ένας τρόπος ο οποίος δείχνει μία μεγάλη παρορμητικότητα, τις δικές σου τις επιθυμίες και τις ανάγκες, τις προσαρμόζεις στα θέλη των άλλων. Αυτό το έχεις κάνει και στην πρώτη σχέση που κράτησε 5 χρόνια, που έδειξες πάρα πολύ ανοχή, ανεκτικότητα και τα θέλω του πρώην σου έγιναν και δικά σου θέλω. Αυτό το έχεις δείξει και στη σχέση τη δεύτερη που περιγράφεις με τον παντρεμένο τον άνδρα. Ενώ εσύ ίδια δεν λες ότι εγώ έψαχνα κάποιον παντρεμένο να τα φτιάξω, βρέθηκε μπροστά σου ένας παντρεμένος. Τότε προσαρμόζεις τα θέλω σου εσύ και λες, άμα δεν θέλω κάτι σοβαρό τώρα, άμα δεν θέλω να κάνω οικογένεια τώρα, ας τα φτιάξω με τον παντρεμένο. Και μετά με τον τρίτο τον τύπο, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερός σου και ο οποίος ήταν πιο παντρεμένος από τον πρώτο τον παντρεμένο, μπήκες σε αυτή την κατάσταση. Στην αρχή δεν σε ενοχλούσε, μετά άρχισε να σε ενοχλεί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι τα δικά σου τα θέλω, τα παραμερίζεις, τα βάζεις στην άκρη και εναρμονίζεσαι και συντονίζεσαι με τα θέλω των συντρόφων που έχεις κάθε φορά. Γιατί σε ελκύουν οι μεγαλύτεροι άνδρες, ίσως είναι και τυχαίο αυτό, ίσως επειδή έτυχε η πρώτη σου σχέση να ήταν με μεγαλύτερο άνδρα, να έχεις συνηθίσει σε αυτό το στυλ και να σε ελκύουν οι μεγαλύτεροι άνδρες. Ίσως έχει να κάνει με τη σχέση σου με τον πατέρα σου αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω, στη ψυχοθεραπεία θα το βρεις. Ή επίσης έχει να κάνει και με το ότι μπορεί να ψάχνεις να βρεις κάποιον άνθρωπο όριμο, και ψάχνεις την οριμότητα στην ηλικία, ενώ κόρη μου η οριμότητα βρίσκεται στην πνευματική ηλικία και στην ψυχοσυναισθηματική ηλικία και όχι στη βιολογική ηλικία. Μπορεί ένας άντρας να είναι μεγαλύτερος σου και 10 και 15 και 20 χρόνια και να μην είναι οριμότερος ουσιαστικά.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γιατί δεν μπορώ να βρω ένα εντός εγωγικών φυσιολογικό άνθρωπο? Επειδή προφανώς είσαι ανυπόμονη πρώτον και δεύτερον ίσως να μην σε ελκύουν οι εντός εγωγικών φυσιολογικοί άνθρωποι. Γιατί αυτό που έχουμε παρατηρήσει από αυτά που μας έχεις περιγράψει για την ερωτική σου ζωή από τα 19 σου μέχρι σήμερα είναι ότι τρεις άνδρες οι οποίοι σε έχουν απασχολήσει και οι τρεις δεν είναι αυτό που θα έβαζες εντός εισαγωγικών, που θα περιέγραφες, αυτό που θα έβαζες μέσα σε εισαγωγικά φυσιολογική. Και οι τρεις έχουν όχι τα θέματα τους, τις θεματάρες τους. Και επίσης, ένας φυσιολογικός εντός εισαγωγικών άνθρωπος, γιατί να σε βρει εσένα? Γιατί να σε βρει εσένα? Που ακόμη είσαι σε μια φάση που σπαταλάς το χρόνο σου και την ενέργεια σου σε αδιέξοδες καταστάσεις. Δεν σου λέω ότι δεν είσαι αξιόλογος άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι δεν είσαι μια κοπέλα αξιαγάπητη. Είσαι μια κοπέλα όμως η οποία έχει χάσει το δρόμο σου όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις, εφόσον λες ότι θες να κάνεις μια σοβαρή σχέση και να κάνεις οικογένεια. Δεν θεωρώ ότι στα 28 ή στα 29 είσαι πολύ μικρή για να φτιάξεις μια φυσιολογική εντός εισαγωγικών σοβαρή σχέση και να κάνεις οικογένεια, θα σου το έλεγα αυτό. Θα σου έλεγα όμως ότι οι πράξεις σου και οι επιλογές σου και ο τρόπος που ζεις τη σχέση σου δείχνει το αντίθετο. Ότι έχεις χάσει το δρόμο σου δηλαδή. Ξέρεις, πολλές φορές άλλα λέει το στόμα μας, άλλα λέει το μυαλό μας και άλλα λέει η καρδιά μας. Άλλα λέμε, άλλα νιώθουμε και άλλα εννοούμε. Είσαι σίγουρη ότι θες να έχεις μία εντός εισαγωγικών φυσιολογική σχέση? Είσαι σίγουρη ότι είσαι σε θέση και θέλεις να φτιάξεις οικογένεια? Είσαι σίγουρη πως αυτά είναι δικά σου θέλω και δεν είναι θέλω, για παράδειγμα, της μητέρας σου ή το γονιό σου γενικότερα? Είσαι σίγουρη πως τα θες αυτά? Είσαι σίγουρη? Λες πως τα θες. Δηλώνεις πως τα θες. Ο τρόπος που ζεις όμως τη σχέση σου δείχνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει ότι λειτουργείς με τρόπο που να τα αποφύγεις αυτά. Δεν θεωρώ ότι όλες οι σχέσεις πρέπει να οδηγούν στη συγκατοίκηση και στη δημιουργία οικογένειας. Ούτε πως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε αυτούς τους στόχους. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλοί άνθρωποι επιθυμούμε κατά βάθος κάτι τέτοιο. Επιθυμούμε να βρούμε το τέρι μας και να βρούμε το λιμάνι μας και να είμαστε σε μια συντροφική σχέση στην οποία να μην κάνουμε εκπτώσεις όσον αφορά στα θέλω και στις επιθυμίες μας. Το επιθυμούμε αυτό το πράγμα, το θέλουμε αυτό το πράγμα, όμως φαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να έχουμε αρκετή εγκράτεια ώστε να το επιτύχουμε. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό με την εγκράτεια? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ εγώ τώρα να πάω να φυτέψω στο μυαλό του καθενός ότι ξέρεις, αύριο θα συναντήσεις αυτή την κοπέλα και αυτή η κοπέλα she means business, είναι σοβαρή και όντως θέλει να φτιάξει μια φυσιολογική σχέση και να κάνει και οικογένεια, οπότε αντιμετώπισε αυτή την κοπέλα με σοβαρότητα για να φτιάξετε μια σοβαρή σχέση. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορεί κανένας από μας να προειδεάσει το πώς θα λειτουργήσουν οι άλλοι άνθρωποι απέναντί μας και αν θα συναντήσουμε στο δρόμο μας σύντομα ανθρώπους εντός εισαγωγικών φυσιολογικούς και έτοιμους πνευματικά και συναισθηματικά και ψυχικά έτοιμους για δημιουργία σοβαρής σχέσης. Αυτό όμως που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι όταν έρχονται στο διάβα μας και στο δρόμο μας άνθρωποι που δεν είναι εντός εισαγωγικών φυσιολογικοί. Τώρα λέω και ξαναλέω εντός εισαγωγικών γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Δεν θεωρώ ότι είναι φυσιολογικοί μόνο όσοι θέλουν να κάνουν οικογένεια και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια δεν είναι φυσιολογικοί. Απλώς ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας, ταιριαστοί άνθρωποι.
Εφόσον δεν μπορώ να επηρεάσω πότε θα έρθει στο διάβα μου ένας ταιριαστός άνθρωπος, αυτό που μπορώ οπωσδήποτε να επηρεάσω είναι να πω όχι σε προσκλήσεις και προκλήσεις από μη ταιριαστούς ανθρώπους. Ένα όχι στην αρχή μιας γνωριμίας μπορεί να μας κερδίσει πολύ χρόνο, πολύ ενέργεια, πολύ κόπο και πολύ πόνο. Και πάω πίσω στο κείμενο της φίλης, η οποία λέει, για παράδειγμα, για τη δεύτερη σχέση. Ξαφνικά κάποιος μου έστειλε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το χαβαλέ χαλαρά. Ήταν γνωστό, κάθετος δημόσιο πρόσωπο, 10 χρόνια μεγαλύτερος. Μιλούσαμε για αρκετό καιρό μέχρι που μου είπε ότι ήταν παντρεμένος και είχε και ένα παιδί. Αυτό το γνώριζα από πριν, δεν με ενοχλούσε στην προκειμένη φάση, γιατί δεν έψαχνα κάτι σοβαρό ή κάποιο μου να ήταν επίσημα η σχέση μου. Άρα έρχεται ένας άνθρωπος στο δρόμο σου, το ξέρεις από πριν ότι είναι παντρεμένος και έχει παιδί και παρόλα αυτά φλερτάρει, αλλά εσύ λες τον εαυτό σου ότι δεν σε νοιάζει, δεν με νοιάζει, γιατί εγώ τώρα δεν ψάχνω κάποιον να παντρευτώ, εγώ τώρα δεν ψάχνω κάποιον να είναι επίσημα η σχέση μου, οπότε είναι εντάξει να φτιάξω σχέση με κάποιον που είναι παντρεμένος και έχει και παιδί και είναι και γνωστό δημόσιο πρόσωπο και παρόλα αυτά πατά τη σύντροφό του. Τι έκανες εκεί πέρα? Ήρθε στο δρόμο σου κάποιος ο οποίος ήταν φως φανάρι ότι δεν ήταν κατάλληλος για να κάνεις μια υγιή ή μια ταιριαστή ερωτική σχέση και εσύ είπες, έλα, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ελάτε να μας αλώσετε. Φυσικά μπορείς να μου πεις ότι ήσουν πληγωμένη από τον πρώην σου ο οποίος είχε απατήσει ασύστολα την τελευταία φορά και με μια υποτιθέμενη φίλη σου. Είπες όμως ότι όταν γνώρισες τον πρώην σου ήθελες να μείνεις για λίγο καιρό μόνη σου και μετά ξανά τράβηξες προς τη δόξα φτιάχνοντας τα με τον παντρεμένο χωρίς το ενδιάμεσο να κάνεις ψυχοθεραπεία. Όταν τελειώνει μια ερωτική σχέση που μας έχει τραυματίσει ψυχικά είναι απαραίτητο να κάνουμε ψυχοθεραπεία μετά το πέρας αυτής της σχέσης για να ξεπεράσουμε τα ψυχικά τραύματα που μας έχει προκαλέσει προκειμένου να μην τα μεταβιβάσουμε στην επόμενη σχέση και στην επόμενη ζωή μας. Κατάλαβες? Μετά τελειώνει η ιστορία με εκείνον τον πρώτον τον παντρεμένο, το τερματίζεις και μετά γνωρίζεις κάποιον άλλον ο οποίος ήταν πολύ ταιριαστή περίπτωση για σένα, πιο μεγαλύτερος, πόσα χρόνια μεγαλύτερος, να δούμε πως ήταν, 14, πόσα λες ήταν μεγαλύτερος ο δεύτερος, 14 χρόνια μεγαλύτερος, μόλις τον είδες νιώθεις κάτι, ίσως αυτό που σε έλκυσε σε αυτό ήταν πιο πολύπλοκη η περίπτωση του αυτού, ότι είχε 2 παιδιά με τη γυναίκα με την οποία συγκατοικούσε, ότι ήταν 20 χρόνια μαζί της και ότι θα ήταν πιο πολύπλοκη και προβληματική κατάσταση. Και αντί να πεις όχι, είπες ναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αν στο ιστορικό μας έχουμε τέτοιες ιστορίες που ερωτευόμαστε άτομα με τα οποία θα δημιουργήσουμε σχέσεις που δεν θα είναι υγιείς και δεν θα είναι φυσιολογικές και δεν θα οδηγήσουν σε αυτά που λέμε ότι θέλουμε, σοβαρή σχέση και δημιουργία οικογένειας, όταν μας ελκύσει έντονα κάποιος να ανησυχήσουμε και να ψάξουμε να δούμε τι πρόβλημα τυχόν έχει αυτός ο άνθρωπος, τι ποιο χαρακτηριστικό έχει που θα μου προκαλέσει πόνο και γι' αυτό με έλκυσε έντονα, γι' αυτό ένιωσα έντονη έλξη. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε φέτος, σε κάποια φάση λίγο πριν το καλοκαίρι, ότι η έντονη έλξη στην αρχή είναι ψυχοπαθολογική. Οπότε, κόρη μου, από τη στιγμή που σε ελκύουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών προβληματικοί και φέρνουν προβλήματα στον τρόπο που συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους και θα συνδεθούν και μαζί σου, πού θα μείνει χώρος για να σε ελκύσουν κάποιοι οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών φυσιολογικοί? Άρα, εάν όταν έρχεται κοντά μας κάποιος ο οποίος έχει όλα τα φόντα και όλα τα προσόντα για να μας πονέσει, για να μας τραυματίσει ψυχικά, για να κάνουμε μια σχέση που δεν θα είναι ταιριαστή, που δεν θα είναι αγαπητική, που δεν θα είναι αυτό που θέλουμε, λέμε όχι, όχι, όχι και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή.
Και ειδικά όσοι είμαστε παλέμαχοι και έχουμε φάει τα μούτρα μας πολλές φορές, πρέπει να το λέμε ακόμη πιο δυνατά το όχι. 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 Άρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποτέ θα έρθει κοντά μας κάποιος κατάλληλος άνθρωπος, μπορούμε όμως να λέμε όχι και να αποκλείουμε από τη ζωή μας ανθρώπους με τους οποίους θα δημιουργήσουμε προβληματικές σχέσεις. Και όλους τους υπόλοιπους που δεν φαίνεται από την αρχή ότι έχουν κάποιο θέμα, που δεν είναι παντρεμένοι, που δεν συγκατοικούν με μια γυναίκα που έχει γεννήσει τα παιδιά τους και μπορεί να μην είναι παντρεμένοι πράγματι σαν τους παντρεμένους, να μην είναι παίχτες ή οτιδήποτε άλλο. Όταν γνωρίσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο, δίνουμε χρόνο και στον εαυτό μας και στον άλλον τον άνθρωπο για να τον γνωρίσουμε. Δεν πάμε κατευθείαν στη δημιουργία της σχέσης αμέσως. Δεν δίνουμε γη και είδωρ προκειμένου να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, αλλά δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να γνωρίσουμε εκείνο τον άνθρωπο. Να δούμε τι καπνοφουμάρει. Του κάνουμε, τις κάνουμε και τις ερωτήσεις που είπαμε ότι κάνουμε στην αρχή. Ερωτήσεις οι οποίες, αν ο άλλος που έχουμε απέναντί μας έχει σκοπό να παίξει άσχημο παιχνίδι μαζί μας, θα τον ενοχλήσουν, θα την ενοχλήσουν και θα σηκωθεί, θα φύγει και θα μας αδειάσει τη γωνιά και θα γλιτώσουμε. Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», θα θυμάστε ότι κάπου γράφω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των σχέσεων που καταλήγουν στο γραφείο του ψυχολόγου, το πρόβλημα ήταν στην επιλογή από την αρχή, στις περισσότερες περιπτώσεις. Δίνουμε έμφαση στο φλερτ. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, δεν πέφτουμε με τα μούτρα προκειμένου να έχουμε άντρας να είναι και ότι να είναι, γυναίκα να είναι και ότι να είναι, να δημιουργήσουμε μια σχέση και ό,τι είδους σχέση και αν είναι αυτή. Εκτιμώ τον εαυτό μου, τιμώ τον εαυτό μου, σέβομαι τον εαυτό μου και δίνω στον εαυτό μου χρόνο για να γνωρίσει τον άνθρωπο, να γνωρίσει αν αυτός ο άνθρωπος μας κάνει. Αυτό που πρέπει να ρωτάμε είναι: μου άρεσε εμένα αυτός ο άνθρωπος, ταιριάζω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου? Και όχι να πηγαίνουμε στα πρώτα ραντεβού και να λέμε: αχ, της άρεσα, του άρεσα, θα με θέλει άραγε, θα τα φτιάξουμε άραγε. Δηλαδή αυτό το οπωσδήποτε να κάνω σχέση, αυτό το έτσι το επιτακτικό μας βοηθάει ή μας καταλήγει στο να κάνουμε κακές επιλογές. Και επίσης, οι καλές σχέσεις θέλουν χρόνο και υπομονή για να χτιστούν. Δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και οι σχέσεις οι καλές, οι σχέσεις οι φυσιολογικές, οι σχέσεις οι υγιείς, οι σχέσεις που οδηγούν σε δημιουργία οικογένειας, δεν είναι παραδεισένιες. Δεν είναι κάθε μέρα να είσαι μέσα στην τρελή χαρά και όλα να είναι τέλεια. Έχουν τα προβληματάκια τους, αλλά είναι προβληματάκια. Δεν είναι προβληματάρες που βγάζουν μάτι, όπως το γεγονός ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι δεν είναι 100% μαζί σου και είναι και με άλλους ανθρώπους, ή ότι εσύ μπορεί να θες κάτι περισσότερο και αυτός να θέλει κάτι λιγότερο κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο playlist «Θέλω να κάνω σχέση», το οποίο αναλύουν αυτά τα πράγματα για το τέριασμα το θέλω. Τώρα, για τους άνδρες που είναι κοντά στην ηλικία σου 28 χρόνων και δεν ψάχνουν για σοβαρή σχέση, γάμο, οικογένεια κτλ., σου είπα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν άνδρες κοντά στην ηλικία σου που να ψάχνουν σοβαρή σχέση, γάμο και οικογένεια και υπάρχουν και άνδρες που να μην ψάχνουν. Όπως επίσης δεν είναι εγγύηση ότι αν κάποιος είναι μεγαλύτερος θα ψάχνει οπωσδήποτε για γάμο, σοβαρή σχέση, οικογένεια κτλ. Κόρη μου, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Είναι ξεκάθαρο ότι επηρεάζεσαι αρνητικά και από τους δύο γονείς σου, γιατί οι γονείς σου έχουν μεταξύ τους διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά εσένα. Η μάνα σου είναι πιο έντονη, πιο ίσως υπερπροστατευτική, ο πατέρας σου πάει περισσότερο με τα νερά σου, μεταξύ τους διαφωνούν και εσύ βρίσκεσαι κάπου στη μέση. Υπάρχει μεγάλη αναφορά στους γονείς σου σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή είσαι μια κοπέλα 28 χρονών, είσαι ενήλικας, δεν είσαι έφηβη, είσαι εσύ που θα αποφασίσεις για τη σχέση σου, δεν είναι οι γονείς σου που θα αποφασίσουν για τη σχέση σου. Φαίνεται ότι έχεις μια μεγάλη ανάγκη να ικανοποιήσεις τους γονείς σου ή να πας κόντρα στους γονείς σου. Και αυτό να το συζητήσεις στη ψυχοθεραπεία, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά συναντάμε όλοι όσοι είμαστε δυσκολεμένοι άνθρωποι. Μ' άρεσε αυτός ο όρος που χρησιμοποιούμε τελευταίως και που έχουμε μεγαλώσει με όχι ιδανικό τρόπο.
ότι κουβαλάμε και αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση ή του να ικανοποιήσουμε τους γονείς μας με τις επιλογές μας στην προσωπική μας ζωή ή να τους πάμε κόντρα, να τους πικάρουμε. Και η πραγματική απελευθέρωση από την τοξικότητα των γονέων είναι να μην μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν οι γονείς μας όσον αφορά στην ερωτική μας ζωή, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως το να βρούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουμε και να έχουμε ουσιαστικά αυτό που είναι καλό για την ψυχή μας, και αν δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, να μας ενδιαφέρει το να έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και να καλυτερεύουμε τη ζωή μας όσο γίνεται. Και όσον αφορά την πλειονότητα των ανθρώπων που είναι σε θέση να έχουν μια υγιή ερωτική σχέση, το επιθυμούν ουσιαστικά, αλλά δεν τους έχει προκύψει ακόμη, δεν έχει προκύψει ακόμη. Τι έχω να πω για όσους έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους, συνεχίζουν να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους, αλλά δεν έχει τύχει να συναντήσουν στον δρόμο τους έναν άνθρωπο με τον οποίο να υπάρχει ερωτική έλξη, με τον οποίο να ταιριάζουν και με τον οποίο να συντροφευτούν όμορφα και να συντροφευτούν ταιριαστά. Είναι δύσκολο πράγμα η μοναξιά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μοναξιά και τη μετατροπή της σε μοναχικότητα. Δεν είναι εύκολο πράγμα η μοναξιά. Είναι ένας συνεχής αγώνας το να κρατάς τον εαυτό σου σε μια καλή ψυχοσυναισθηματική ισορροπία. Δεν είναι κάτι που είναι ανεπιτευκτό, δεν είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, είναι όμως δύσκολο. Και όπως οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε μια σχέση χρειάζεται να είναι καθημερινά σε επιφυλακή και να προσπαθούν να διατηρούν και την ψυχική τους ισορροπία ο καθένας ξεχωριστά, αλλά να κρατούν και τη σχέση τους σε καλά επίπεδα, το ίδιο και οι άνθρωποι που είναι μονήρης οφείλουν να είναι καθημερινώς σε μια ψυχική εγρήγορση, προκειμένου να δίνουμε στον εαυτό μας, να δίνουμε στον εαυτό μας, τη ψυχή μας, αυτά που πραγματικά χρειάζεται, που είναι η ξεκούραση, η ψυχική και η πνευματική ξεκούραση, η ψυχική καλλιέργεια, η ψυχοεκπαίδευση, η επαφή με τη φύση, η κοινωνικότητα, η υγιής κοινωνικότητα, να επιλέγουμε να έχουμε κοινωνικές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους που να είναι ποιοτικοί, να επενδύουμε στον εαυτό μας και σε όλες τις σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας, να μην περιμένουμε μόνο να αποκτήσουμε μια ερωτική σχέση για να επενδύσουμε σε αυτή. Προσοχή και στις επιλογές που κάνουμε για τις φιλικές μας σχέσεις. Πολλές φορές μπαίνουμε σε φιλικές σχέσεις χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και μπορεί να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που να μας ρίχνουν συναισθηματικά και ψυχικά, να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που να έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα από εμάς και να μας μεταδίδουν μια απεσιοδοξία, για παράδειγμα, ή μια αρνητικότητα. Χρειάζεται επιφυλακή και στις φιλικές μας σχέσεις. Οι άνθρωποι που είναι μόνοι, είναι καλή ιδέα να προστατεύουν τον πολύτιμο εαυτό τους και να μην περιμένουν να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή τους για να τους προστατεύσει. Αναλαμβάνουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού μας και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στις σχέσεις επίσης δεν πρέπει να παρατούν τον εαυτό τους και επίσης πρέπει να προσέχουν τον πολύτιμο εαυτό τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν γίνεται να γλιτώσουμε από την πνευματική δουλειά που είναι απαραίτητη να κάνουμε όσοι είμαστε ζωντανοί, είτε σε σχέση, είτε μόνοι, είτε ερωτευμένοι, είτε προδομένοι, είτε σε οποιαδήποτε φάση. Χρειάζεται καθημερινά να ξυπνάς το πρωί, να ανασκουμπώνεσαι, να τραβάς τα μανίκια σου και να λες «σήμερα θα την κάνω αυτή να είναι μια όμορφη μέρα», καθημερινά. Το εύχομαι σε όλους μας να έχουμε τις δυνάμεις και την όρεξη να αγωνιζόμαστε αυτόν τον πανέμορφο πνευματικό αγώνα και που σίγουρα θα μας φέρει καρπούς. Την αγάπη μου.